Αγαπητέ αδερφέ, πάνε τόσες μέρες που είμαι φυβγάτος από την κοριτσά και δεν βρήκα λίγο χαρτί και ένα μολύβι για να σε γράψω. Αφού πέρασα έρπιντα σύνορα μαζί με άλλους πέντε, βρήκαμε ένα ταξιτζί και του δώσαμε όλες τις οικονομίες που κάναμε 30 χρόνια και αυτός μας πήγε στη λίμνη της Καστοριάς. Μόλις είδαμε τη λίμνη, αυτός είπε: «Εδώ είναι Ομόνια, Αθήνα, κατηβήτη». Και εμείς κατηβήκαμε και απορούσαμε πώς χωράν 4 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε 1000 σπίτια. Τελικά όμως μετά από 7 μέρες ποδαρόδρομου βρήκαμε την Αθήνα. Ωραία χώρα η Ελλάδα, αλλά λίγο σκοτεινή τα βράδια. Ειδικά άμα έχουν αυτό το παράξενο έθιμο που του λένε απεργία. Και είναι κάτι σαν το Ραμαζάν που κάνουν οι μουσουλμάνοι εκεί στην Αλβανία πάνω σε εμάς. Όταν το έχουν αυτό, γεμίζουν κάτι μαύρες πλαστικές σακούλες που βρωμάνε και τις πετάνε στο δρόμο, στίβεις. Δεν ξέρω άμα γεμίζουν δρόμους τι κάνουνε, αν τις μαζεύουν ή αν αλλάζουν χωριό. Έχουν και κάτι μεγάλα μαγαζιά που γράφουν απ' έξω τράπεζα και είναι μέσα γεμάτα λεφτά, εκατομμύρια. Αλλά είναι κλειστά και κανένας δεν πάει να τα πάρει. Χορτάτοι άνθρωποι. Όπως εμείς Αλβανία έχουμε ποδήλατα, αυτοί εδώ έχουν αυτοκίνητα και προσπαθεί ο ένας να χτυπήσει τον άλλον. Έχουν κάτι λάμπες στο δρόμο που άμα δείχνει πράσινο περνάν κανονικά, πορτοκαλί πατάνε γκάζι και με κόκκινο φεύγουν σαν βουλίδα. Ίσως γι' αυτό να σημαδεύουν τους πεζούς τόσο καλά. 3 μέρες φοβήθηκα να αλλάξω πεζοδρόμιο. Τώρα όμως έμαθα και τους ξεφεύγω. Ίσως γι' αυτό να νευριάζουν και να μην δείχνουν τα 5 δάχτυλα. Μπορεί όμως και να μην χαιρετάνε. Δεν είμαι σίγουρος. Κανένας δεν δουλεύει εδώ, αδερφέ. Και όποιος πάει να δουλέψει, βγαίνουν κάτι μικράνι και ρόπαλα και δέρνουν. Βάρβαρο πράγμα αυτό το ξύλο. Τουλάχιστον εκεί σε εμάς σε σκοτώνω μια και καλή. Αδερφέ, άμα δεν βγάζεις τα γράμματα, είναι γιατί τρέμω από την πείνα. Και εδώ η πείνα είναι χειρότερη από Αλβανία, γιατί εκεί ούτε φαγητά βλέπεις, ούτε κανέναν να τρώει. Εδώ όμως με πήγαν σε ένα μεγάλο μπακάλικο, που το λένε στα ελληνικά πριζντουνίκ, και λιποθύμησα 3 φορές μέσα. Αλλά μετά συνήθισα, και να σε πω και την αμαρτία μου, έκλειψα και μια κονσέρβα πολύ νόστιμη. Τέτοιο ωραίο πράγμα δεν έχω ξαναφάει. Είχε και φωτογραφία, ένα σκυλί απ' έξω. Αλλά τι με νοιάζει εμένα, εγώ το ευχαριστήθηκα. Μόλις χόρτασα όμως, σκέφτηκα μήπως αυτό που έφαγα ήταν σκυλί και θυμήθηκα το δικό μας τον Βιλιγκέκα και άρχισα να κλαίω. Λες να είναι τόσο νόστιμος και ο Βιλιγκέκας μας και να μην το ξέρουμε. Εδώ όμως μη φαίνεται, αδερφέ, ότι οι ανθρώποι είναι πιο πεινασμένοι από εμάς. Όλη την ημέρα ψωνίζουν τόνους από φαγητά, λες και έχουν να φάνε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μετά το βράδυ πάνε σε κάτι μαγαζιά και πίνουνε. Και κάτι ανθρώποι που κρατάνε μικρόφωνα ουρλιάζουν σαν τον Βιλιγκέκα μας όταν τον δέρνεις. Και αυτοί από κάτω προσπαθούν να τους πετύχουν με ό,τι πιάτα τους περίσσεψαν από το φαΐ. Αυτός ελληνικός καπιταλισμός, μυστήριο πράγμα. Θυμάσαι, αδερφέ, που πριν μερικά χρόνια συλλάβαν τη γιαγιά έξω από το καφενείο, επειδή είπε ότι εκτός από το σοσιαλισμό υπάρχει και μοναξιά. Να τη φιλήσεις τα βρωτά και να την πεις να μην στεναχωριέται, γιατί και στο σοσιαλισμό και στον καπιταλισμό η μοναξιά παντού ίδια είναι.